Καλή να μην πει τι κάνατε, όχι είστε. Έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στο μέτωπο της μάχης κατά του κορονοϊού. Όπως βλέπετε, είμαστε πια αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα, το οποίο έχει έρθει στην πατρίδα μας. Εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι παραγωγία. Και θα έχω την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να απευθυνθώ και σε όλους τους πολίτες, να εξηγήσω πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα πρόσφατα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε. Και θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να σας ενημερώσω για αυτά, να σας ενημερώσω και για την τριμερή διάσκεψη που είχαμε χθες στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, που πέσε να μένει με ιδιαίτερη προσμονή την επίσημη επίσκεψή του τον Νοέμβριο στην πατρίδα μας. Και νομίζω σε αυτή την τριμερή διάσκεψη επιβεβαιώθηκε ποιες είναι οι χώρες που είναι προσιλωμένες στη διεθνή νομιμότητα, στους κανόνες καλής γειτονίας, στο σεβασμό του διεθνού δικαίου και ποια είναι η μία χώρα σε Ανατολική Μεσόγειο που φαίνεται να μην θέλει να παίξει με αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού. Ελπίζουμε ότι και αυτή η στάση κάποια στιγμή θα μπορέσει να αλλάξει ώστε να σταματήσει η Τουρκία αυτές τις πολιτικές ενέργειες που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι, όπως φαίνεται εξάλλου, να απομονώνεται όλο ένα και περισσότερο διεθνώς. Παρακολούθησε, κύριε Πρόεδρε, τις δηλώσεις χθες. Πράγματι, η Ελλάδα όχι απλώς το δηλώνει, αλλά και στην πράξη το αποδεικνύει ότι έχει ακολουθήσει σταθερά την οδό της διεθνούς νομιμότητας, των σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Και αυτό θα ήταν καλό να ακολουθούν και οι υπόλοιποι, γιατί χρειαζόμαστε όλοι για το μέλλον ηρεμία, ασφάλεια και σταθερότητα. Δυστυχώς, έχουμε τη μοναδική γειτονική χώρα που είναι τόσο έντονα, ακολουθεί αυτό το ρόλο του ταραξία, όπως και εσείς έχετε πει. Και ίσως πρέπει και η Ευρώπη, φυσικά έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, έχει γίνει αντιληπτό όπως βλέπω. Αλλά η αρχή της αλληλεγγύης για τους εταίρους, για τα κράτη-μέλη, κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ανάλογα με την εξέλιξη, με τις εξελίξεις τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι δυσάρεστη η κατάσταση όντως στα ελληνοτουρκικά και στην ευρύτερη περιοχή και είναι πολύ καλό που υπάρχουν τριμερείς και πολυμερείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλους συμμάχους και γειτονικές χώρες. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η κρίση, το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ξέρετε, όταν άνοιξαν τα σχολεία, αν θυμάστε, είχα βρεθεί στο Καστελόριζο και είδα εκεί με μεγάλη χαρά τα παιδιά, ιδίως τα μικρά, με πόση ευκολία, γιατί υπήρχε όλος εκείνος ο διάλογος και η συζήτηση, τι θα γίνει, τα παιδιά στα σχολεία κτλ. Αποδέχτηκαν και συμφιλειώθηκαν με τη μάσκα στο άνοιγμα των σχολείων. Έτυχε να είναι η μέρα που άνοιγαν τα σχολεία. Τα παιδιά λοιπόν έχουν πολλά να μας διδάξουν για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα που ίσως έχουν να κάνουν με την πειθαρχία και με την κοινωνική συμπεριφορά. Και από ό,τι παρατηρώ, αυτά που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ως τώρα, ένα θέμα εμφανίζουν η νεότερη ηλικία, η νεότερη γενιά. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια τριπλή πρόκληση που απασχολεί τους νεότερους ανθρώπους σε ηλικία, δηλαδή ότι τα μέτρα έχουν κάποια διάρκεια ήδη ως τώρα και όπως φαίνεται θα χρειαστεί να έχουν και στη συνέχεια, γιατί δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, είναι πέρα από ευρωπαϊκό, παντού υπάρχει μεγάλη κρίση της πανδημίας, έξαρση. Προκαλείται λοιπόν δυσαρέσκεια από αυτό. Επίσης, οι νέοι έχουν μια πιο δυναμική ζωή, διαφορετικό τρόπο ζωής, μεγαλύτερη κινητικότητα και ενδεχομένως αισθάνονται πιο ευάλωτοι. Λιγότερο ευάλωτοι προφανώς. Αυτό όμως που δεν έχει γίνει αντιληπτό και ελπίζω ότι θα γίνει, είναι ότι ακριβώς η ιδιαιτερότητα αυτού του ιού και η μεταδοτικότητα, η υψηλή μεταδοτικότητα που έχει, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς να για τον εαυτό του να αναδεχθεί κάτι. Δεν μπορεί όμως να αναδεχθεί να επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο. Ο ιός χτυπά συλλογικά το κοινωνικό σύνολο και συλλογικά η κοινωνία πρέπει να αμυνθεί. Τα μέτρα λοιπόν δεν αποτελούν περιορισμό της ελευθερίας μας, αλλά δεν αποσκοπούν σε αυτό, αποσκοπούν στην προστασία των άλλων. Εκεί είναι το κρίσιμο και πιστεύω ότι φεύγουμε από το ζήτημα της ατομικής ευθύνης και περνάμε στην κοινωνική ευθύνη και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο να γίνει αντιληπτό. Σε ποια μέτρα θα καταλήξετε, προφανώς ακούγοντας τους ειδικούς,
θα το δείτε, θα το ακούμε ίσως και μακάρι όμως πραγματικά να καταλάβουμε όλοι πόσο έχουμε ευθύνη συνολικά απέναντι στην κοινωνία, ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί. Χαίρομαι που το αναδεικνύεται αυτή τη διάσταση και μιας και μιλάτε και για το ζήτημα των σχολείων, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή φαινόμενα έντονης μετάδοσης στα σχολεία και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Η εξήγηση την οποία δίνουν οι ειδικοί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, είναι ότι στα σχολεία τηρούνται ευλαβικά και με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που θέλω να τους ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, τα βασικά μέτρα ασφάλειας, με σημαντικότερο την χρήση της μάσκας παντού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μιλήσατε και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά φέρατε και στη συζήτηση την εμπειρία σας ως ανώτατος δικαστής που ερμηνεύει το Σύνταγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι εν προκειμένου η ατομική ευθύνη είναι η άλλη όψη του νομίσματος της κοινωνικής αλληλεγγύης. Διότι η πράξη που αφορά την ατομική μας ασφάλεια έχει επιπτώσεις τελικά, χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να το θέλουμε, σε άλλους. Σε ανθρώπους που αγαπάμε πρωτίστως, στην οικογένειά μας, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους γονείς μας, αλλά και σε ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουμε. Γι' αυτό και είναι σωστή αυτή η διάσταση, η έμφαση να μην δίνεται μόνο στην ατομική ευθύνη για την προστασία του εαυτού μας, αλλά στην ανάγκη η ατομική ευθύνη να είναι το υπόδειγμα συμπεριφοράς πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μια συλλογική αλληλεγγύη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα αναγκαζόμαστε να πάρουμε, και θα μιλήσω γι' αυτό σήμερα το απόγευμα, κάποια πρόσθετα μέτρα, διότι στην ουσία έχουμε λίγους οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ οι πολλοί συμμορφώνονται. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.